Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλύτερο κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, σήμερα ήρθα με διάθεση glowy, διάθεση για κάτι λαμπερό και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να επιδιώξουμε αυτό το glowy face natural look. Ξεκινήσω με το Peace Water, αυτό το έχω πάρει από τα Sephora, είναι μια day cream. Πολύ μεγάλη προσοχή, δεν έχει αντιλιακή προστασία, τώρα που βγαίνει ο ήλιος καλό είναι να βάζουμε και αντιλιακό, οπότε εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα make-up με αντιλιακή προστασία. Δείτε λίγο πως είναι η υφή του, είναι έτσι σαν gel, το έχω τελειώσει σχεδόν, θα το ξαναπάρω, το αγαπώ πάρα πολύ πραγματικά και βάζω σε όλο μου το πρόσωπο. Και στο λαιμό θα βάλω. Η περιποίηση του προσώπου πριν από ένα glowy look είναι το α και το ω. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το οποίο σας είπα ότι το έχω πάρει από το AliExpress για να κάνω λίγο μασάζ στο πρόσωπό μου, έτσι ώστε όλα αυτά που έχει μέσα η κρέμα μου να εμπλουτιστούν μέσα στο πρόσωπό μου. Αυτό εδώ το πραγματάκι κάνει face pilates στην ουσία, οπότε βοηθάει πάρα πολύ. Σε μένα που κάνω συνεχώς άρνηση, όταν κάνω στο μέτωπο, σκεφτείτε με πονάει μέσα ο μυς. Λόγω του ότι είναι τόσο γυμνασμένος μάλλον. Να κοκκίνησε κιόλας, είναι το μόνο σημείο που κοκκινίζει, δεν ξέρω γιατί. Έχουμε δημιουργήσει υπερεμία στην ουσία στο δέρμα, έτσι ώστε, τώρα το γύρισα από την άλλη, έτσι ώστε να μπορεί να απορροφήσει αυτό που βάλαμε μέσα. Και αυτό κάνει μασάζ πάλι. Είναι πιο τραχιά η επιφάνειά του. Τώρα το δέρμα μας είναι έτοιμο για να βάλουμε το make-up. Για make-up θα χρησιμοποιήσω το Dream Satin Liquid από Maybelline. Έχει μια πάρα πολύ ωραία υφή και έχει ενυδατικό σέρουμ μέσα. Μου έχει τελειώσει. Γι' αυτό προσπαθήσω να το ανοίξω. Α, το άνοιξα. Και μαζί με το make-up θα προσθέσω και λίγες από τις... από το Liquid Highlight της Revolut που μου έχει αρέσει πάρα πολύ, αλλά μόνο για ανάμειξη με make-up γιατί είναι πολύ matte, γυαλίζει αλλά είναι λίγο matte, θα καταλάβετε τι εννοώ. Στην ουσία τα έβαλα μίξι, θα το ανακατέψω για να δώσω στο make-up μου μια ιριδίζουσα υφή, τέλεια. Θα βάλω ότι έχει πάνω το μεταλλικό μου πραγματούδι εδώ και με ένα flat πινέλο, εμένα με βολεύει πιο πολύ το flat. Θα βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Δείτε κατευθείαν πόσο ειδίζων βγαίνει. Για να πετύχετε αυτό το αποτέλεσμα θέλετε ένα υδατικό make-up σίγουρα, για να μπορέσει να σας βοηθήσει να δώσει μεγαλύτερη λάμψη. Δείτε πως ειδίζει το δέρμα μόνο. Μόνο επειδή βάλαμε μέσα τις σταγόνες του highlight. Θα συνεχίσω με το concealer της Tarte που είναι το 22B Light Beach. Θα βάλω ελάχιστο, δεν θέλω μεγάλη κάλυψη σε τέτοιες περιπτώσεις. Με το μπαφεροπίνελό μου από Zoeva. Είναι το νούμερο 142. Είναι ειδικό για κονσίλερ αυτό το πινέλο. Βάζω και λίγο σε κάποια σημεία που θέλω λίγο περισσότερη κάλυψη. Κατευθείαν πόσο φώτισε το βλέμμα και λίγη βάση από το P. Louis Space Pro. Θα κάνω ένα πολύ ελαφρό καφέ, πορτοκαλί, μάτι. Έτσι για να είναι φυσικό το όλο make-up. Τέλεια, θα συνεχίσω μετά με τα μάτια. Όπως σας έχω πει, αγαπώ πάρα πολύ το Pink Gas της Charlotte Tilbury, αλλά δυστυχώς επειδή είναι σε έλλειψη, πήρα κάτι παρόμοιο που έχει βγάλει, που είναι το Pillow Talk, μόνο από το site της υπάρχει. Το αγόρασα, μου ήρθε, κάνει 35 νομίζω ευρώ. Αξίζει τα λεφτά του, αν αναρωτιέστε. Απλά είναι λίγο πιο σκούρο από εκείνο, εκείνο είναι πιο ροζ. Δείτε λίγο τη διαφορά.
Το ένα είναι πιο ροζοπό και το άλλο είναι λίγο πιο contour. Εγώ θα το βάλω για contouring σήμερα. Βλέπετε τι χρώμα έχει. Είναι πολύ ωραίο, είναι πορτοκαλό καφέ. Αλλά έχει μέσα και ένα ωραίο σήμερ που το αγαπώ. Το αγαπώ. Θα χρησιμοποιήσω το πινέλο για contouring που έχω από Morphe. Είναι το νούμερο M405. Και θα μπλεντάρω πολύ καλά. Είναι φυσική τρίχα το πινέλο μου. Οπότε μπλεντάρεται έτσι πολύ ωραία και δίνει μια τέλεια λάμψη αυτό το pillow talc. Και δοκίμασα και το make-up της, μου το στείλανε σε δειγματάκι και μου άρεσε πάρα πολύ και την επόμενη φορά που θα παραγγείλω και το make-up της. Είναι πολύ ελαφρύ, σχεδόν διάφανο, αλλά δίνει άλλη όψη στο δέρμα. Δηλαδή αν δεν έχεις ανάγκη, εντάξει, να μου πεις για να κάνεις glow make-up, δεν έχεις και πολλές ανάγκες στο δέρμα σου, είναι πιο smooth το δέρμα. Γιατί δυστυχώς όταν κάνουμε glow φαίνονται τα πάντα. Θα προσθέσω και λίγο contouring από την Contour Kit Palette της Anastasia. Πολύ λίγο όμως θα κάνω contouring. Πολύ ελαφρύ. Να μου δώσω λίγο χρωματάκι παραπάνω. Συνεχίζω με τις σχιές από Huda Beauty, οι οποίες είναι η Topaz Obsession. Έχει μέσα όλες αυτές τις πορτοκαλίζουσες σχιές, θα χρησιμοποιήσω μόνο αυτήν. Θέλω ένα blending brush. Και θα το κάνω blending σε όλο το μάτι και προς τα έξω. Βλέπετε τώρα που λίγο από κάτω έγινε. Παίρνω το πινέλο από το concealer μου και κάνω αυτό το πράγμα. Λίγο προς το πάνω. Έτσι ώστε να σβήσει ομοιόμορφα. Όλο και όλο αυτό θα κάνουμε στο μάτι μας σήμερα. Να είναι έτσι λίγο φυσικό, αλλά και κάπως διαφορετικό. Τώρα για να μην φαίνεται ξένο, θα πάρω λίγο και από την μεσαία σκιά. Δεν συγκρατιέμαι, έχεις καταλάβει τώρα εγώ, έτσι. Και θα βάλω λίγο κοντά εκεί στο φρύδι και λίγο προς τα μπροστά. Θα συνεχίσω με την Urban Lights από Maybelline, η οποία μου έχει σπάσει όπως βλέπετε. Αυτό το χρώμα θα χρησιμοποιήσω παρόλα αυτά, αλλά μετά δεν θα μπορώ να τη σηκώσω. Γι' αυτό σας τη δείχνω έτσι. Θα χαμογελάσω και θα βάλω έτσι λίγο. Wow. Μου αρέσει τόσο πολύ που λάμπει. Cheekbones. Και το ανεβάζω και προς τα πάνω. Πω, τέλειο είναι. Βάζω και λίγο πάνω στη μύτη, γιατί όταν, αν σκεφτείτε ότι σας έχει αρπάξει λίγο ήλιος, πάντα αρπάζει και λίγο η μύτη νομίζω, ε. Εσύ καπινέλα μαδάνε. Όλα καλά. Όλα μια χαρά. Θα βάλω και το λίγο το highlight μου, που είναι ακριβώς το δίπλα, αυτό που βλέπετε εδώ. Ελπίζω να το βλέπετε. Δεν υπάρχει αυτό το highlight, να ξέρετε. Τόσο φυσικό. Και εδώ πέρα. Κάπως λέγεται αυτό το σημείο, ότι καν θυμάμαι. Να λέγεται έτσι.
Όχι, κάτι άλλο είναι αυτό. Και λίγο πάνω από τα φρυδάκια σας, έτσι εδώ. Κάτω από τα φρυδάκια σας, όχι πάνω. Και λίγο έτσι πάνω. Άντε. Τώρα τι σκέφτηκα, γιατί θα πάρω και ένα τέτοιο και με το ίδιο highlight θα βάλω λίγο και στην εσωτερική γωνία εδώ. Αφού σχημάτισα τα φρύδια μου, θα συνεχίσω με το Shop Brow για να τα κάνω ακόμη πιο φυσικά. Θα ψεκάσω λίγο από το Dream Setting Mist της Maybelline μέσα και με ένα τέτοιο. Δεν ξέρω πώς ονομάζεται αυτό. Αλήθεια σας λέω, τόσα χρόνια πια. Θα τα χτενίσω για να γίνουν έτσι αραιά και φυσικά. Αυτό είναι όλο. Έχω την τάση να βάζω fix spray πριν βάλω μάσκαρα, γιατί έχω παρατηρήσει ότι όταν βάζω, ενώ έχω βάλει μάσκαρα, μου λερώνει το πάνω μέρος του βλεφάρου. Οπότε θα χρησιμοποιήσω το Iconic London, το spray, το οποίο άμα δείτε, από μόνο του μέσα έχει ηριδίζουσα πέρλα και μυρίζει και υπέροχα. Και μόλις στεγνώσω θα βάλω τη μάσκαρα. Από Maybelline θα χρησιμοποιήσω το Last Sensation Primer, κλασική καλίνα. Θα βάλω ελάχιστα στις βλεφαρίδες μου. Αντικειμενικά θα μπορούσαμε να το αφήσουμε και μόνο με το primer, γιατί γίνεται διάφανο μετά. Στην ουσία μόνο τις ανασηκώνει τις βλεφαρίδες και μένει φυσικότατο. Γιατί αν πούμε ότι κάνουμε ένα glowy natural makeup, κανονικά δεν πρέπει να φοράμε μάσκαρα. Αλλά παρά αυτά, η Καλίνα θα βάλει. Δεν αντέχω χωρίς μάσκαρα, όπως έχετε καταλάβει. Και χρησιμοποιώ και τη Last Sensation μάσκαρα. Το μόνο που μας απέμεινε είναι το κραγιόν και θα χρησιμοποιήσω το 60 Matte Ink από Maybelline σε πολύ μικρή ποσότητα. Θα το αλείψω λίγο με τα δάχτυλά μου. Ξέρω, να ρωτιέσαι γιατί να το κάνω αυτό. Γιατί θέλω να προσθέσω από πάνω της Too Faced το Eggnog, το Lip Gloss, και επειδή δεν ήθελα να έχει υπερβολικό χρώμα, έβαλα ελάχιστο. Μυρίζει υπέροχο αυτό το gloss πραγματικά. Αυτό ήταν το Natural Face Glowy Makeup μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε like από κάτω. Αν έχετε κάποια πρόταση που θα θέλετε να δείτε από μένα, εννοείται να μου τη γράψετε. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!